Φίλες και φίλοι του Astros News, μια ιδιαίτερη τιμή και για μένα προσωπικά αλλά και για το σταθμό μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιαννιώτης, Ολυμπιονίκης. Μας τιμάει η παρουσία σας, ιδιαίτερα τόσο ο χρόνος που μας δίνετε σε εμάς στο Astros News, όσο και η παρουσία σας εδώ στο παράλιο Astros. Κύριε Γιαννιώτη, είμαστε δίπλα στο φυσικό σας στοιχείο κατά κάποιο τρόπο στη θάλασσα. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι να ξεκινήσω. Η περιοχή είναι πάρα πολύ όμορφη. Πρώτη φορά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξαναέρθει μέχρι εδώ πέρα και μου αρέσει πάρα πολύ το πώς είναι η παραλία, με το... είναι και γραφικό πολύ. Οπότε πέρα από ότι είναι ένα γεγονός εδώ πέρα κολυμβητικό, έχει να κάνει και ένα πολύ όμορφο τόπο, με πολύ, πολύ όμορφο τόπο, οπότε συνδυάζει και τα δύο. Κύριε Γιαννιώτη, τι είναι αυτό, τι αίσθημα σας βγάζει κάθε φορά που ερχόσαστε σε επαφή με τη θάλασσα? Εντάξει, πάντα νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι μας τη θάλασσα την έχουμε σαν να μας ηρεμεί, σαν να μας βγάζει το άγχος από πάνω μας. Εγώ έχω και άλλα πράγματα μέσα, τους αγώνες μου, την προσπάθειά μου. Ο καθένας έχει κάτι, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να μην νιώθει στη θάλασσα με την ελευθερία αυτή. Ακούστηκε και πριν στη συνέντευξη τύπου ότι κανονικά η κολύμβηση θα έπρεπε να είναι το παραδοσιακό άθλημα της Ελλάδος. Τι είναι αυτό όμως που δεν το έχει κάνει παραδοσιακό άθλημα και τραβεί το κόσμο περισσότερο σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ? Σίγουρα είναι το με τόσο θάλασσα πάντα, έτσι. Το ποδόσφαιρο, ναι, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ είναι τα πιο δημοφιλή αθλήματα. Αλλά νομίζω ότι κάθε παιδί ξεκινάει, οι περισσότεροι ξεκινάνε με το κολύμπι. Και εδώ είναι ένα. Και εδώ πάει και το άλλο κομμάτι που λέμε ότι η Ελλάδα είναι περιτριγισμένη από θάλασσα. Οπότε πρέπει κάθε παιδί, κάθε ένας από εμάς να ξέρει κολύμπι, έστω και λίγο να μπορεί να ξέρει για τη θάλασσα και το θέμα της ασφάλειας. Από εκεί και πέρα, το κολύμπι είναι ένα άθλημα το οποίο έχει αρχίσει και μεγαλώνει και στην Ελλάδα και παγκόσμια, αλλά και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο. Οπότε θεωρώ και πιστεύω ότι με σωστές κινήσεις, όπως είναι να γίνονται πολλοί αγώνες και εκτός της Αθήνας, εκτός της Θεσσαλονίκης, δηλαδή περισσότερο στην επαρχία, να αρχίσει να γίνεται ευρέως γνωστό και το κομμάτι του open water. Εάν αυτή τη στιγμή είχατε απέναντι σας ένα γονιό με ένα παιδάκι δίπλα του, τι θα ήταν αυτό που θα του συμβουλεύατε ώστε να πάει το παιδί του στην κολύμβηση, ποια είναι τα προτερήματα, ποιο είναι το όφελος του? Σίγουρα το πρώτο πράγμα που θα του έλεγα είναι ότι αυτό που να το κάνει για την υγεία του, να το κάνει ισόβια. Ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο το ξεκινάμε με μικρή ηλικία και σε μεγάλη ηλικία μπορούμε να αθλούμαστε. Και πόσο μάλλον το κολύμπι που δεν έχει καταπώνηση, δεν έχει με τραυματισμούς. Από εκεί πέρα τα παιδιά τα μικρά να αγαπάνε αυτό που κάνουν, να το κάνουν με ήθος, με σεβασμό. Και δημιουργεί τις σωστές βάσεις και στο σώμα, αλλά πόσο μάλλον στην ψυχή και στο μυαλό, για να δημιουργήσει έναν άνθρωπο που θα μπορεί να είναι να δει στην κοινωνία με σωστές αρχές, μαζί σίγουρα με την οικογένειά του, έτσι. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ το κομμάτι του αθλητισμού και πόσο μάλλον το κολύμπι στην πειθαρχία. Για να αποκτήσει ένα παιδί τη δυνατότητα κάποια στιγμή να έχει την αντίστοιχη απήχηση τη δική σας και τα καταφόρματα κυρίως τα δικά σας. Μιλάμε τώρα για επαγγελματικό αθλητισμό. Τι θα πρέπει να ακολουθήσεις και στον τρόπο ζωής σου και στον τρόπο προπόνησης? Σίγουρα η πειθαρχία είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας. Δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να είσαι εκεί, δηλαδή να είσαι σωστός τα πάντα σου. Όχι μόνο όταν βολυμπάς ή αθλείσαι, αλλά γενικότερα στη ζωή σου, στον τρόπο ζωής σου. Όταν είσαι αθλητής υψηλού επίπεδου, είσαι 24 ώρες το 24ωρο. Και αυτό που κάνεις, όπως και από τη μικρή ηλικία, αυτό που κάνεις, το κάνεις με αγάπη. Κλείνοντας, το αίσθημα εκείνης της στιγμής που υψωνόταν η ελληνική σημαία. Φοβερά, σίγουρα δεν το συζητώ. Πολύ όμορφες στιγμές. Όταν καταφέρνεις να πραγματοποιήσεις τους στόχους σου και έχει αντίκτυπο και στη χώρα σου, δηλαδή πρεσβεύεις τη χώρα σου σε ένα τόσο μεγάλο επίπεδο, τόσο ψηλό επίπεδο, είναι κάτι τρομερά όμορφο. Ο κύριος Γιαννιώτης τι κάνει τώρα? Τώρα προσπαθεί να είναι μέσα στον αθλητισμό. Θα είμαι πάντα για στον αθλητισμό. Είμαι εκεί πέρα και νιώθω ότι μετά τον αθλητισμό, όσο ήμουν αθλητής και από εκεί και πέρα, αφού τελειώσεις, πάντα πρέπει να προσφέρεις, είτε να μιλάς, είτε να μιλάς σε παιδιά, να είσαι κοντά στην κοινωνία. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο για μένα είναι, θα προσφέρω πάντα, από όποιο πόστο και να είναι, δεν έχει σημασία ποιο είναι τώρα, αλλά αυτό, δηλαδή να είσαι εκεί.
Το διήμερο θα φορέσετε μαγιό? Όχι, όχι βέβαια. δεν το λέω καλοπροαίρετα το λέω. Έχω σταματήσει από το 16 τον πρωταθλητισμό. Αλλά σίγουρα αθλούμε για μένα, για την υγεία μου, αυτό που είπα πριν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά, για τον χρόνο σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας έχετε κάνει. Ευχαριστώ, να είστε καλά.